Καλημέρα, παιδιά. Δεν έχω να σας πω μαντινάδα κριτική. Γιατί. Θα σου πω εγώ πεντέξ. Μην τον τσιγκλάς τον καμπουράκι, από το πρωί μαντινάδες μου λέει. Θα σας πω βέβαια ότι υποδέχτηκαν τον πρώην πρωθυπουργό Γιάννο Γιαννή με μία μαντινάδα. Όπως μας είμαστε συνέχεια, γιατί γινόταν χαμός, δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε. Καταχειροκροτήθηκε την ώρα που ερχόταν μαζί με τη σύζυγό του. Είδαμε εκεί στο θέατρο, στο ανοιχτό θέατρο Νίκος Ψιλούρης, την Ελίζα Βόζεμπεκ, τον Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον Γιώργο Βουλγαράκη, τον Ανδρέα Κουτσούμπα και τον Γιάννη Ανδριανό, φίλους του από το παρελθόν, μαζί του βέβαια, δίπλα-δίπλα στις θέσεις. Από τη μια πλευρά η σύζυγός του, η Νατάσα Καραμαλή, και δίπλα του η Όλγα Κεφαλογιάννη. Πήρε το λόγο μια ομιλία που κράτησε περίπου 20 λεπτά. Αναφέρομαι στο μεγαλύτερο μέρος της, στη ζωή του Μανώλη Κεφαλογιάννη και στην πορεία του. Και όταν μίλησε για θέματα διαφάνεια στον δημόσιο βίο, είστε η πρώτη ηχηρή, όπως είπατε και εσείς, ηχηρή και σαφέστατη. Πιο σαφής παρέμβαση δεν θα μπορούσε να υπάρξει από αυτήν, ζητώντας να έρθουν όχι μόνο όλα στο φως, αλλά υποστηρίζοντας ότι αν δεν γίνει αυτό, τότε η τοξικότητα θα παραμένει στο δημόσιο βίο. Μίλησε για ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου. Είχε πολύ χειροκρότημα, Σοφία, εκεί όταν αναφέρθηκε σε αυτό. Ναι, είχε πολύ χειροκρότημα. Εντάξει. Χειροκρότημα. Είχε πολύ χειροκρότημα. Σε δύο σημεία. Ένα σημείο ήταν αυτό και ένα άλλο σημείο ήταν η Τουρκία, παιδιά. Όταν είπε για την Τουρκία. Για να μείνουμε λίγο σε αυτές τις υποκλοπές. Γενικά, η κυβέρνηση βγάζει δυσαρέσκεια, βγάζει κάποιο σχόλιο. Πώς σχολιάζει γενικά την τοποθέτηση Καραμαλή? Θα σας πω, παιδιά, επειδή όλοι καταλαβαίνω, ζητήσαμε ένα σχόλιο. Η κυβέρνηση δεν θα απαντούσε εάν δεν ζητούσαμε εμείς ένα σχόλιο. Λένε ότι από την πρώτη στιγμή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης ήταν να έρθει στο φως αυτή η υπόθεση της επισύνδεσης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ναι. Από την πρώτη στιγμή τονίστηκε ότι πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και με την κυβέρνηση να συνεννοεί στην ενέργεια εξεταστικής επιτροπής. Κινήθηκαν άμεσα οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όμως επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός των προβλέψεων του νόμου για το απόρριτο και όσα προβλέπονται από τον κανονισμό της Βουλής. Άρα το σημείο εχθής, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι αυτά τα προηγούμενα, κυρίως το απόρριτο. Δηλαδή, ο Καραμαλής λέει να καμφθεί το απόρριτο μπροστά στην ανάγκη κάθαρης του δημόσιου βίου. Η κυβέρνηση σου λέει: εγώ δεν παρακάμψω τον νόμο. Όλα είναι. Αυτό είναι. Καλά, ναι, όλα είναι. Όλα δεν σου λέω εγώ. Όλα είναι. Όλα είναι. Πακέτο ήταν αυτά. Και όλα. Έκλεισε με μια μαντινάδα, Σοφία, ο Καραμαλής. Έκλεισε με μια μαντινάδα με τον Αετό, αλλά συγχωρέστε με. Θα τη δούμε. Μπορεί να τη δει. Εντάξει, αυτό ήταν. Η μαντινάδα ήταν για τον Κεφαλογιάννη. Έτσι. Για τον Κεφαλογιάννη. Δεν είχε πολιτικό τεχνή για τον κουβέρνο. Ήταν για τον Κεφαλογιάννη και ωραία μαντινάδα. Την ακούσουμε, ναι. Θα την ακούσουμε. Δεν συνδέθηκε, παιδιά, με τον. Ναι, αλλά Σοφία, όταν κατεβαίνει κάτω. Ναι, να φέρω και ρακί, θα σου φέρω. Όχι να φέρω. Ρακί δεν μου χρειάζεται. Έχω εγώ δική μου. Εγώ βγάζω. Να σου πω. Πρέπει να εντρυφείς τις μαντινάδες. Πρέπει να. Να εντρυφήσεις τις μαντινάδες. Μα τις λέτε σε κάθε ευκαιρία. Ρε στη Σοφία, ξέρεις, τις θυμάμαι. Βλάχονται σε κάθε ευκαιρία. Δεν μπορώ να τις θυμάμαι. Τις ξεχνάς. Ξέρει τραγούδια κριτικά. Ναι, καλά. Να σου πω, θυμάσαι τον άλλον που πήγαινε και έλεγε τα κάλαντα, τον κριτικό, τον ψηλό, τον άντρακλα. Που έλεγε για τον τράγο, άμα σε στέκει. Την έλεγε σε όλους όμως, ρε φίλε. Εντάξει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, για καθέναν ξεχωριστά πρέπει να έχεις μια μαντινάδα. Θα σου έλεγα η Σοφία. Πόσες? Δέκα. Πες μια μαντινάδα στη Σοφία. Τη Σοφίας να πω. Τη Σοφίας. Όχι, παιδιά, αυτές δεν είναι έτσι. Πάμε να ακούσουμε την μαντινάδα. Θα πω κάτι, θα παρεξηγηθώ. Όχι, ρε. Πάμε να ακούσουμε την μαντινάδα του Καραμαλή. Την ξυπνήσαμε ξημέρα, το έκανε μέχρι τις 3 ώρα ρεπορτάζ. Έτσι. Ευχαριστούμε, Σοφία μου, θα τα πούμε από κοντά. Τα έχουν κοπανίσει τώρα, δεν υπάρχει να πα στην Κρήτη. Όχι, είχε θέμα, του χάλασε το αυτοκίνητο. Άσε το βράδυ πέρα. Τώρα, δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει να έχει πάει στην Κρήτη και ειδικά στα Νόγια και να μην έχει πει 10 τσικουδιές και 20 κρασιά. Για τη φασουλάκι το αποκλείω. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, για να ακούσουμε. Γεια, Σοφία. Πάμε να ακούσουμε τη μαντινάδα, παιδιά. Αντί επιλόγου, άλλο τον άσε αετός και άλλο να τον κάνεις. Άλλο τον αθωρείς κορφές
και άλλο να τις φτάνεις. Άκουσα, άκουσα. Άκουσες. Άλλο τον αφορείς κορφές και άλλο να τις φτάνεις. Ναι, συνέχισε. Mm. Και άλλο να την. Ναι, που μιλάγανε εδώ και δεν άκουσα. Κάνεις αετό, άλλο να. Ναι. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Θα σου πω εγώ τη ματινάδα. Άλλο το να είσαι αετός και άλλο να τον κάνεις. Άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να τη φτάνεις. Μη μου πολυξεντώνεσαι γιατί ψηλός δεν είσαι και το χωριό σου είναι κοντά και ξέρω τι νοσ είσαι.